έχει περάσει από 130 πόλεις. Είναι μια ξενάγηση σε μια προσωπή ουσιαστικού περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, οι επισκέπτες κάνουν μια βόλτα χωρίς να μπορούν να δουν με οδηγό ένα άτομο με πρόβλημα όρασης. Δεν γεννήθηκα τυφλός. Μου προέκυψε στα 25 μου χρόνια και η αιτία ήταν από διαβήτη. Είναι δύσκολο? Τώρα πλέον όχι. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Αλλά πλέον και μετά από κάποια χρόνια όλα γίνονται συνήθεια. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι μπορώ να πω ότι το περίμενα σε κάποιο σημείο της ζωής μου να μου συμβεί και θεωρώ ότι προετοιμάστηκα κατάλληλα για το συγκεκριμένο, πράγμα. Έχασα την όρασή μου περίπου 3 ετών από χημειοθεραπείες λόγω λευκαιμίας. Και από τότε ζω τυφλή, έχω μια φυσιολογική ζωή. Γιάννη, ως άτομο με πρόβλημα όρασης, τι σε δυσκολεύει πιο πολύ να κάνεις την καθημερινότητά σου? Δεν με δυσκολεύουν ιδιαίτερα πράγματα, γιατί όντας άτομα με πρόβλημα όρασης επικενετής, έχω βρει τρόπους να προσαρμόζω τη ζωή μου ανάλογα με τις ανάγκες μου. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία, είναι συνήθως στην προσβασιμότητα σε κάποιους δημόσιους χώρους και τις περισσότερες φορές ακόμα και στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση που μπορεί να έχω από κάποια μερίδα της κοινωνίας. Υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα για ένα άτομο με απώλεια όρασης? Υποδομές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ ελάχιστες και σε ελάχιστα μέρη. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έχω καταλάβει εγώ μετά από τόσο καιρό είναι ότι όσες υποδομές και αν υπάρχουν, αν δεν θέλεις ο ίδιος να συνεχίσεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, δεν θα το κάνεις. Ουσιαστικά οι δυσκολίες ξεπερνούνται. Εσένα προσωπικά πώς σε βοηθάει το Dialogue in the Dark? Το Dialogue in the Dark πρώτα απ' όλα με βοήθησε στο να βρω δουλειά σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για όλους και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία γενικότερα και με πρόβλημα όρασης ειδικότερα. Επίσης το Dialogue in the Dark είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς να γνωρίσεις πολύ καινούριο κόσμο, να αναθεωρήσεις και δικές σου απόψεις σχετικά με τους ανθρώπους. Με βοήθησε να δώσω εγώ τα δικά μου μηνύματα και να μπορέσω να βοηθήσω έτσι ώστε να αλλάξουμε κάποια στερεότυπα. Σίγουρα με βοήθησε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μετά την τύφλωση δηλαδή, στο να γνωρίσω τον κόσμο, στο να γνωρίσω ένα περιβάλλον εργασίας, στο να συνεργαστώ με τους συναδέλφους και τους ανθρώπους του θεάτρου. Σίγουρα μου βοήθησε πάρα πολύ. Υπάρχει ρατσισμός στο θέμα τυφλός? Όχι όπως εννοούμε το ρατσισμό, δεν το έχω νιώσει ποτέ έτσι. Υπάρχει κάποιος φόβος, υπάρχει κάποια ανασφάλεια σε κάποιον στο θέμα του να προσεγγίσει ένα άτομο με πρόβλημα όρασης. Πώς είναι να είσαι ξεναγός? Είναι ιδιαίτερο γιατί ανακαλύπτεις χαρακτηριστικά στους ανθρώπους τα οποία μπορεί να μην πίστευες ότι υπάρχουν, μπορεί να τα έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν. Είναι κάθε φορά είναι μια καινούργια εμπειρία που ποτέ δεν ξέρεις σε κάθε ξενάγηση που θα σε οδηγήσει. Έρχονται αρκετά σχολεία, πολλά σχολεία στο Dialogue in the Dark. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και για τους μαθητές που μας επισκέπτονται, αλλά πολύ περισσότερο θα τολμήσω να πω και για εμάς τους ξεναγούς. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Το Dialogue in the Dark είναι διδακτικό δρόμενο, δραματικό δρόμενο και έτσι τα παιδιά ερχόμενα σε επαφή με την διαφορετικότητα, με την τύφλωση, σίγουρα τα βοηθάει στη μετέπειτα πορεία της ζωής τους να γίνουν, θα τολμήσω να πω, καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί κάποιος θα έπρεπε να έρθει στο Dialogue in the Dark? Για να βιώσει απλά και μόνο την εμπειρία του να ζήσει έστω και αυτήν τη μία ώρα, τα 70 λεπτά, μέσα στο σκοτάδι. Να μπορέσει να αναπτύξει αισθήσεις τις οποίες στην καθημερινότητα του τις έχει σε δεύτερη μοίρα. Να γίνει και ο ίδιος κοινωνός ενός μιας εμπειρίας η οποία είναι πρωτόγνωρη. Πες μας κάτι πολύ αστείο που σου έχει συμβεί σε μια ξενάγησή σου. Πολύ αστείο. Είναι πολλά τα αστεία. Είναι ένα στις περισσότερες ξενάγησεις που ακούνε τη φωνή μου. Που λένε ότι είσαι ένα αστείο.
έτσι